Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Κυριάκο Αποστολίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της MetLife εδώ στην Ελλάδα, για να συζητήσουμε πώς αντιμετώπισε η MetLife όλη αυτή την υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Κύριε Αποστολίδη, καλημέρα, μας ακούτε? Καλημέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας σήμερα με το αρχικά πώς αντιδράσατε σε όλη αυτή την κρίση και όλη αυτή τη διαφορετικότητα στην εργασία. Προφανώς η κρίση αυτή έβαλε κάποιες θεμελιώδεις αλλαγές σχετικά βία. Και κυρίως οι αλλαγές είχαν να κάνουν με τη λειτουργία της εταιρείας από απόσταση, τόσο στο κομμάτι της εξυπηρέτησης των πελατών της, όσο και στο κομμάτι της υποστήριξης των δικτύων. Αυτό ήταν μια αρκετά μεγάλη πρόκληση, γιατί ναι, μεν είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε κάποια πράγματα στην ψηφιοποίηση, αλλά έπρεπε να ολοκληρώσουμε μια σειρά από τεχνικές δουλειές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Χαίρομαι να σου πω ότι αυτό το κάναμε με επιτυχία. Η εταιρεία ακόμα και σήμερα δουλεύει remote στο 80-85% και χωρίς να έχουμε αλλάξει τους χρόνους εξυπηρέτησης τόσο στο σέρβις των πελατών όσο και στην υποστήριξη των δικτύων. Ήταν δύσκολο, αλλά νομίζω ότι χάρη στην δουλειά όλων των συναδέλφων και στο διοικητικό μηχανισμό και στο δικτύο πωλήσεων, καταφέραμε και το ολοκληρώσαμε επιτυχώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Να πάμε τώρα στο κομμάτι λοιπόν της παραγωγής. Πρόσφατα είχαμε και κάποια αποτελέσματα από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για το πώς κινήθηκε η αγορά. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αν θέλετε και να μου πείτε δύο λόγια και για το πώς θα πήγατε εσείς στη MetLife. Ναι. Στο σύνολο της αγοράς νομίζω ότι υπήρχε ένα καλό ξεκίνημα τους δύο πρώτους μήνες. Προφανώς η αγορά επηρεάστηκε από την κρίση αυτή τους δύο επόμενους μήνες και μέχρι σήμερα. Η δική μας εταιρεία πήγε νομίζω αρκετά καλά τηρουμένων των αναλογιών. Τα αποτελέσματα στο τρίμηνο ήταν περίπου 5% πάνω σε νέες πωλήσεις. Μιλάω σε σχέση με τα πλάνα μας. Πήγαν πάρα πολύ καλά επίσης στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και στην ανανεωσιμότητα. Πάντα ήμασταν καλοί εκεί, αλλά αυτή τη φορά τα αποτελέσματα εξέπληξαν και εμάς τους ίδιους. Και εννοώ την στάση των πελατών στη διατήρηση των συμβολαίων τους μέσα στην κρίση. Η δε κερδοφορία της εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο επίσης ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική και πάνω από τα πλάνα μας επίσης. Θέλω να σημειώσω εδώ τα αποτελέσματα της μητέρας εταιρείας, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Ένα άλμα στην κερδοφορία, συνοδευόμενο από μια εξαιρετική ποιότητα επενδύσεων και μεγάλη υγεία στον ισολογισμό. Νομίζω ότι το σύνολο αυτής της εικόνας μας κάνει, θα σας έλεγα, προσεκτικά αισιόδοξους για το πώς θα πάμε στη συνέχεια. Παραμένουν κάποια πράγματα τα οποία εξακολουθούν να είναι ερωτηματικά, κυρίως ως προς το θέμα της υγείας και για την Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι τώρα από ότι ήμασταν μπαίνοντας σε αυτή την κρίση, όπου τα ερωτηματικά ήταν πολύ περισσότερα. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την εξυπηρέτηση των συνεργατών σας αλλά και των πελατών σας, πώς κινήθηκε, αν υπήρχαν προκλήσεις, αν χρειαστήκατε να αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία και πώς το κάνατε. Όπως σας είπα πριν, η λειτουργία από απόσταση μας έκανε να ξαναδούμε από την αρχή και πολύ γρήγορα ποιες ήταν οι προσδοκίες καταρχήν των πελατών μας και πώς έπρεπε να λειτουργήσουμε σε συνδυασμό με τους κανόνες ασφαλείας που θέλαμε να έχουμε. Εκεί κάναμε μια σειρά από πράγματα στο κομμάτι αυτό. Όπως ξέρετε, εδώ και αρκετό καιρό πλέον τα συμβόλαιά μας παραδίδονται ηλεκτρονικά απευθείας στον πελάτη. Βάλαμε επίσης μια καινούργια εφαρμογή στα δίκτυα πωλήσεων, η οποία έχει να κάνει με μια ηλεκτρονική αίτηση από το Α ως το Ω. Προχωρήσαμε επίσης σε έναν καλύτερο διαχωρισμό από πλευράς marketing, αυτό που λέμε ο φάκελος του πελάτη. Για πάρα πολλά χρόνια βλέπαμε συμβόλαια και όχι το τι έχει στο σύνολό του ένας άνθρωπος μαζί μας. Αυτό μας βοήθησε να κάνουμε λίγο πιο στοχευμένες προσεγγίσεις.
Δώσαμε επίσης αρκετά μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι της επικοινωνίας, είτε μέσα από το site μας, είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο σε οδηγίες, όσο και σε εξηγήσεις που χρειάστηκαν και οι πελάτες μας, αλλά και τα δίκτυά μας, για το πώς θα δουλέψουμε κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Αυτό τώρα που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Από την εμπειρία σας και από τις επαφές που έχετε και με τους ασφαλιστές της πρώτης γραμμής, πιστεύετε ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει φέρει και κάποιες ευκαιρίες στη δουλειά μας, δεδομένου ότι το επάγγελμα του ασφαλιστή είναι λίγο ανθρώπινο και έως πολύ, θα έλεγε κανείς, και χρειάζεται αυτή η προσωπική επαφή, η οποία αυτό το διάστημα μας έλειψε. Πιστεύετε ότι με νέες τεχνολογίες υπάρχουν ή δημιουργούνται νέες ευκαιρίες? Πολλές φορές έχουμε συζητήσει σε διάφορα φόρουμ αυτό το θέμα και συζητάμε για την τεχνολογία. Συνήθως, έχοντας μια προσέγγιση άσπρο-μαύρο, κατά τη γνώμη μου δεν είναι έτσι. Η τεχνολογία δεν υποκαθιστά συγκεκριμένες ανθρώπινες λειτουργίες. Η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει μια σειρά από πράγματα, να βοηθήσει το να φτιάξεις μια συμβουλή έχοντας μια αρκετά μεγάλη ανάλυση και προσπαθώντας να τη δώσεις με έναν τρόπο πιο εύληπτο. Η τεχνολογία, αν θέλετε τη γνώμη μου, έχει και μια άλλη διάσταση. Το ένα κομμάτι είναι η συμβουλή, το άλλο κομμάτι είναι το service του πελάτη. Νομίζω ότι στο service τεχνολογία θα παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Η ψηφιακή αλληλεπίδραση του πελάτη, είτε με μια ασφαλιστική εταιρεία, είτε με μια οποιαδήποτε εταιρεία, θα αυξηθεί. Αυτό το θεωρώ βέβαιο. Αν κάτι μας έδειξε αυτή η κρίση, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα από αυτή που νομίζουμε. Εγώ προσωπικά σας λέω ότι είδα ανθρώπους 80 ετών να κάνουν συναλλαγές in banking, έτσι. Ποιος θα το περίμενε αυτό αν συζητούσαμε 6 μήνες πριν? Αυτό όμως μας λέει ότι οι άνθρωποι προσαρμόζονται. Αυτό όμως που θέλω να... αυτό στο οποίο θέλω να εστιάσω λίγο περισσότερο σε αυτή τη συζήτηση είναι η τεχνολογία η οποία βάζει μπροστά στο μέσο άνθρωπο αυτό που λέω το χάος της πληροφορίας. Όλοι μας χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά μέσα, όλοι μας βλέπουμε ειδήσεις ή αναλύσεις ή διαβάζουμε άρθρα σε αυτά. Όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι σε ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος πληροφορίας. Αυτό έχει και μια δύσκολη πλευρά. Αυτό το εύρος της πληροφορίας μπορεί να σε κάνει να χαθείς στη σκέψη ή στα συμπεράσματα. Νομίζω λοιπόν ότι η ίδια η τεχνολογία και η χρήση των μέσων και η έκθεση στην πληροφορία καθιστά ακόμα πιο πολύτιμη τη συμβουλή. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, δείτε για παράδειγμα την ιστορία του ιού. Δεν μπορείς να μάθεις ιατρικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει απλώς κοιτάζοντας άρθρα στο ίντερνετ. Έτσι, δεν θα γίνεις γιατρός και δεν θα αποκτήσεις μία επαγγελματική άποψη επειδή απλώς εκτίθεσαι και διαβάζεις αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις. Άρα η αξία της συμβουλής και το να προσφύγεις στον επαγγελματία είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου ισχύει ακόμα περισσότερο σε έναν ψηφιακό κόσμο. Τον χρειάζεσαι με λίγα λόγια περισσότερο τώρα, γιατί η πληροφορία είναι πολυεπίπεδη και πολλές φορές αντικρουόμενη. Αν κάτι λοιπόν εγώ διαβάζω μέσα από αυτό, είναι ότι η συμβουλή είναι αντικατάστατη και η τεχνολογία, αν τη χρησιμοποιήσουμε έξυπνα, θα βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία. Μάλιστα. Τώρα είστε άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά τις χρηματαγορές. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς τις βλέπετε να κινούνται αυτό το διάστημα και αν το πολυπόθητο εμβόλιο και το φάρμακο για την λύση του κορονοϊού θα είναι η πανάκια σε όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Είναι η ερώτηση που μου κάνουν πιο συχνά από όλες. Και νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να προβλέψει κανείς το τι θα κάνουν οι αγορές βραχυπρόθεσμα. Όπως επίσης δεν πρόκειται να γίνω εγώ ειδικός και να σας πω πότε και αν θα βρεθεί το εμβόλιο. Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία είναι ορισμένα μεγέθη τα οποία παίζουν ρόλο στο πώς κινούνται οι αγορές και τα οποία είναι χρήσιμο να κοιτάζουμε.
Εγώ προσωπικά σας λέω, κοιτάζω πάρα πολύ το κομμάτι που έχει να κάνει με τη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Και νομίζω ότι σε αντίθεση με την κρίση του 2008, οι θεσμικοί παράγοντες της αγοράς, τόσο οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, όσο και οι κυβερνήσεις, αντέδρασαν πολύ πιο γρήγορα στο να παρέχουν ρευστότητα στο σύστημα και στην αναχρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Άρα, αυτό νομίζω είναι ένα δείγμα που πρέπει να μας κάνει προσεκτικά αισιόδοξους. Το δεύτερο κομμάτι που έχει ενδιαφέρον είναι η καταναλωτική συμπεριφορά, το πώς αυτή θα επηρεάσει τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και το πώς αυτό θα έχει επίπτωση στα κέρδη των επιχειρήσεων. Είναι προφανές ότι για την ώρα αυτό το μέγεθος είναι αρνητικό. Οι άνθρωποι είναι πολύ επιφυλακτικοί, τείνουν να αναβάλουν αποφάσεις. Όμως αυτό είναι το πρώτο μισό αυτής της εξίσωσης. Στην ίδια περιοχή, εγώ κοιτάζω και τη ροπή στην αποταμίευση και είναι ενδιαφέρον να δει κανείς, ακόμα και στην Ελλάδα, ότι για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία βλέπει κανείς μια θετική ροπή αποταμίευσης. Αν δείτε τις καταθέσεις στις τράπεζες το τελευταίο δίμηνο, έχουν μια μικρή αύξηση. Αυτό είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Αν υπήρχε ένα πρόβλημα θεμελιώδες στην ελληνική οικονομία, ήταν η αρνητική ροπή της αποταμίευσης για πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και σε εποχές προ-κρίσης. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μακροχρόνια τάση. Μένει να βρεθεί, το παρατηρούμε. Αλλά είναι ενδιαφέρον, γιατί συναρτάται άμεσα και με τη δουλειά μας. Ένα κομμάτι της δουλειάς μας είναι το να φτιάξουμε αποταμιεύσεις για μια συνταξιοδότηση. Άρα πρέπει και ως κοινωνία να συνηθίσουμε λίγο στην ιδέα που την είχαν οι προηγούμενες γενιές, ότι πρέπει σιγά σιγά να αποταμιεύουμε χρήματα. Το τρίτο μέγεθος το οποίο έχει ενδιαφέρον και τουλάχιστον τραβάει τη δική μου προσοχή είναι τι κάνουν οι θεσμικοί επενδυτές και μιλάω κυρίως για τα ταμεία συντάξεων. Αυτά που λέμε μεγάλα sovereign funds ανά τον κόσμο. Είναι προφανές ότι για κάποιο χρονικό διάστημα, πόσο δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει, θα ζήσουμε με μηδενικά ή και αρνητικά επιτόκια. Στην Ευρωζώνη τα επιτόκια είναι αρνητικά για σχεδόν 3 χρόνια τώρα. Και είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς ότι αυτό θα αλλάξει μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτό έχει μία επίπτωση στις αποδόσεις των ταμείων. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ευρώπη. Όλες οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες έχουν πάει τα επιτόκια ουσιαστικά στο μηδέν. Οι αποδόσεις αυτών των ταμείων αντικρίζουν υποχρεώσεις που έχουν αυτά τα ταμεία στο μέλλον. Θα θυμάστε πρόσφατα τη μελέτη που έκαναν οι Ολλανδοί όσον αφορά το δικό τους ταμείο και αποφάσισαν ότι πρέπει να μειώσουν τις παροχές γιατί το ταμείο πλέον αντικρίζει τις παροχές αυτές κάτω από ένα όριο το οποίο έχουν θέσει ως όριο με βάση το οποίο επικαιροποιούν τις παροχές. Δεν είμαι σόνι και καλά μάντης κακών ότι θα μειωθούν οι παροχές. Απλώς λέω ότι οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές επανεξετάζουν λίγο το προφίλ ρίσκου που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους γιατί με τα σημερινά επίπεδα επιτοκίων έχουν ένα έλλειμμα εσόδων στις υποχρεώσεις που πρέπει να αντικρίσουν. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει κάποια πράγματα μεσοπρόθεσμα. Προφανώς δεν είναι μόνοι αυτοί οι παράγοντες της αγοράς. Πολλές φορές σε συζητήσεις που κάνουμε και με συναδέλφους, η δική μου επισήμανση είναι ότι οι αγορές έχουν πολλές κατηγορίες επενδυτών και οι αγορές έχουν και πολλά τεχνικά εργαλεία τα οποία επηρεάζουν τις τιμές. Οι ανοιχτές αγορές ή οι ανοιχτές πωλήσεις ή το γεγονός ότι κάποιες μετοχές είναι σχετικά δεικτοβαρείς, ακόμα και στην Αμερική, 5 εταιρείες είναι το 25% του Dow. Αυτά όλα είναι και τεχνικά σημεία τα οποία επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα τις αγορές. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια απλή απάντηση, μάλλον δεν είναι. Αλλά σας λέω τι κοιτάζουμε εμείς και τι τραβάει την προσοχή μας, προσπαθώντας να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι η εταιρεία
και στο επίπεδο της χώρας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει μία προτίμηση από πλευράς επενδυτικής πολιτικής στην ποιότητα και στη ρευστότητα περισσότερο τώρα από ό,τι σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. Εμείς για πολλά χρόνια προσπαθούσαμε πάντα να επενδύουμε σε μετοχές ή σε ομόλογα εκδοτών τα οποία έχουν πολύ υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση. Μιλάω για μια διαβάθμιση της τάξης του 3α έως β. Αυτό πολλές φορές φέρνει χαμηλότερες αποδόσεις. Αυτό το κάναμε και το κάνουμε ενσυνείδητα, διότι σε τέτοιες εποχές θέλουμε το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο να έχει την ποιότητα που χρειάζεται, να είναι υψηλή η ποιότητα της επενδυτικής διαβάθμισης και να έχει και άμεση ρευστότητα. Αυτό για μας είναι πρωταρχικό, ακόμα και αν χρειαστεί έναντι αυτού να έχουμε χαμηλότερες αποδόσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συνετή πολιτική σε σχέση με τους καιρούς. Έχετε απαντήσει και στην επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας θέσω, η οποία είναι η εξής. Όλοι φοβόμαστε το πώς θα κινηθεί η οικονομία μας, η οποία στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό μας, λόγω όλης αυτής της κατάστασης. Και έτσι ήθελα να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι και η ασφαλιστική αγορά θα επηρεαστεί από κάποια αρνητική επίδοση της οικονομίας της χώρας. Κοιτάξτε, προφανώς το τι συμβαίνει στη χώρα επηρεάζει και τον κλάδο και επηρεάζει και τις εταιρείες. Άρα, η προβλεπόμενη ύφεση για κάποια τρίμηνα, θα δούμε πόσα, ή μια προσωρινή αύξηση του δείκτη της ανεργίας ή ο συνδυασμός και των δύο, είναι κάτι που θα επηρεάσει συνολικά την αγορά. Εγώ όμως θα σας έλεγα ότι αυτό που έχει αξία να δούμε όλοι, και δεν μιλάω ειδικά για την ασφαλιστική αγορά, είναι να συγκεντρώσουμε λίγο την προσοχή μας στα πράγματα που ελέγχουμε εμείς και όχι σε αυτά που είναι πέρα και έξω από τον έλεγχό μας. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος προόδου στον τρόπο δουλειάς των εταιριών και σίγουρα υπάρχει στη δική μας εταιρεία, στο πώς θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, στο πώς θα δώσουμε καλύτερο σέρβις στους πελάτες μας, στο πώς θα παρέχουμε περισσότερα εργαλεία στα δίκτυά μας, στο πώς θα κάνουμε τη διαδικασία της ασφάλισης πιο επαγγελματική, στο πώς θα αναδείξουμε περισσότερο την ανάγκη, στο πώς θα την ταυτίσουμε με συναισθήματα αλλά και δεδομένα, στους κανόνες underwriting που όλοι χρησιμοποιούμε, στο περίγραμμα των επενδύσεων που όλοι έχουμε. Αυτά είναι πράγματα που είναι σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενα από εμάς. Οι δαπάνες των εταιριών επίσης είναι ένα μέγεθος που ελέγχουμε. Εγώ δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος. Χωρίς να γίνομαι αυτό που λένε εφεροβάμων, θα σας έλεγα ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την πανδημία και εμείς και οι πελάτες θα συνειδητοποιήσουν την αξία της ασφάλισης και θα τη χτίσουν με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Μάλιστα, να φύγω λίγο από τα νούμερα και να πάω σε ένα άλλο ζήτημα. Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πώς λειτουργήσατε εσείς σαν MetLife αυτό το διάστημα που πέρασε και γενικά τι ενέργειες έχετε κάνει? Εμείς, όπως ξέρετε, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, το MetLife Foundation, το οποίο κατ' επανάληψη δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πολλές χώρες, ειδικότερα υπό συνθήκες κρίσεων. Το ίδιο συνέβη και τώρα. Το MetLife Foundation έκανε μια συνολική δωρεά 25 εκατομμυρίων δολαρίων στις χώρες που δραστηριοποιείται η MetLife και σε συνεργασία με τους κατατόπους υπευθύνους καθορίσαμε τις επιμέρους δράσεις. Στην Ελλάδα επιλέξαμε μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται σε δράσεις που αφορούν κυρίως τους ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν και αυξημένους κινδύνους σε αυτή την πανδημία, στην παροχή υπηρεσιών είτε προστασίας υγείας είτε παροχής αγαθών, βοήθεια στο σπίτι. Αυτό το κάναμε με επιτυχία. Επίσης, συμμετείχαμε στη δράση της Ένωσης. Όλες οι εταιρείες, όπως ξέρετε, έκαναν μια δωρεά για την αγορά νοσοκομιακού υλικού στο Υπουργείο Υγείας απευθείας
και προγραμματίζουμε μια σειρά από επόμενες δράσεις στο βαθμό που θα απαιτηθεί η συμβολή μας στο κομμάτι αυτό. Η εταιρεία είναι στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, πάρα πολλά χρόνια. Θεωρούμε ότι ακρογωνιαίος λίθος της δραστηριότητάς μας είναι να επιστρέφουμε αξία στην κοινωνία που ζούμε. Και αυτό δεν είναι μόνο τα συμβόλαια ασφάλισης, είναι να αναλαμβάνει κανείς πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να βοηθάει την κοινωνία μέσα στην οποία υπάρχει και αναπτύσσεται. Πολύ σωστό. Τώρα, πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση, ήθελα να ρωτήσω αυτό που ρωτάω πάντα σε όλους. Έχετε να μας δώσετε, αν και μας είπατε αρκετά θετικά, έχετε να μας δώσετε ένα θετικό μήνυμα για την επόμενη μέρα προς τους συνεργάτες και προς τους ασφαλισμένους σας. Νομίζω ότι έχουμε 5 λόγους να αισιοδοξούμε. Θέλω να ξεκινήσω από το βασικό. Η πανδημία αυτή ανέδειξε για άλλη μια φορά αυτό που όλοι πρέπει να θυμόμαστε και συνήθως σε περιόδους ήρεμες τείνουμε να το ξεχνάμε. Και το αξίωμα αυτό είναι ότι ζούμε σε έναν σύνθετο και απρόβλεπτο κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα από αυτή την πανδημία υπάρχουν 5 πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας κάνουν αισιόδοξους. Το ένα είναι ότι η αξία της ασφάλισης στο μυαλό των ανθρώπων θα είναι μεγαλύτερη. Αν θέλετε, θα γίνει πιο ανάγλυφη μέσα από τέτοιου είδους γεγονότα. Η παρούσα κρίση, κατά τη γνώμη μου, είναι το καλύτερο επιχείρημα για την έννοια του απρόβλεπτου που τόσο συχνά συζητάμε και εμείς και τα δίκτυά μας με τους πελάτες στην αγορά. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς σε τέτοιες συνθήκες η αξία της συμβουλής είναι αναντικατάστατη. Το να έχεις κάποιον να σε καθοδηγήσει, είτε έχεις συμβόλαια είτε δεν έχεις, υπό τις παρούσες συνθήκες που δημιουργούν έλλειψη γνώσεων, σύγχυση, έλλειψη αντίληψης για το τι είναι σημαντικό ή για το τι έρχεται σε πρώτη προτεραιότητα, η αξία της συμβουλής αυτό είναι αναντικατάστατη. Το τρίτο είναι η εμπειρία του πελάτη. Σας είπα προηγουμένως ότι ένα από τα πράγματα που θα αφήσει πίσω της αυτή η πανδημία είναι πολύ καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης. Οι πελάτες θα ωφεληθούν δηλαδή πολύ περισσότερο στις συναλλαγές που θα έχουν να κάνουν με τις εταιρείες και νομίζω ότι η εμπειρία αυτή αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να κρατήσει μια εταιρεία στο να έχει προβάδισμα στο μέλλον. Το τέταρτο που θα σας έλεγα είναι η πραγματοποίηση της υπόσχεσης. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την περίοδο, στα οποία και εμείς αλλά και οι υπόλοιπες εταιρείες ανταποκριθήκαμε από πλευράς εκπλήρωσης της υπόσχεσης. Είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες περιόδους να βλέπεις ακριβώς την ανταπόκριση σε αυτό που έχεις υποσχεθεί. Το να το παραδώσεις δηλαδή έτσι όπως ακριβώς το υποσχέθηκες. Και το πέμπτο που θα σας έλεγα είναι ότι μέσα από αυτή την κρίση και από πλευράς εταιριών νομίζω ότι είδαμε μια συντονισμένη προσπάθεια επιστροφής αξίας στην κοινωνία. Όλες οι εταιρείες είχαν κοινωνικές δράσεις, όλες οι εταιρείες προσπάθησαν να έχουν τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους πελάτες τους ή προσπάθησαν να τους διευκολύνουν και οικονομικά σε ορισμένες περιπτώσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και σαν εταιρείες και σαν δίκτυα πωλήσεων. Μάλιστα. Αρκετά κατατοπιστικός. Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ.